Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Κυριακή 15 Μαου σήμερα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση τη Αεροζήτα. Να περάσουμε στο πρώτο θέμα. Ιδιαίτερη προσοχή σε όλε τι καλλιέργειε λόγω τη αλλαγή των καιρικών συνθήκων συστήνουν οι γεωπόνοι τη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον, συστήνουν στους παραγωγούς να ζητούν τις συμβουλές τους και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα σκευάσματα. Μέτρα για την προστασία των καλλιεργιών από τις ασθένειες της εποχής καλούν τους παραγωγούς να πάρουν η γεωπόνη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ειδικά αυτή την περίοδο πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι καλλιέργειες αμπελιών και σταφίδας, αλλά και τα κυπευτικά όπως οι ντομάτες, όπου παρουσιάζεται η καταστροφική για τα φυτά πεταλούδα. Κάλεσμα στους παραγωγούς που θέλουν να συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά να καταθέσουν στα προεδρεία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθύνουν η παραγωγή της λαϊκής, σημειώνοντας πως αρκετές θέσεις έχουν μείνει κενές. Και νέε θέσει υπάρχουν στη λαϊκή αγορά τη Ακίνθου και ο Σύλλογο των Παραγωγών καλεί και άλλου αγρότε να καταθέσουν αίτηση προκειμένου να καλύψουν ορισμένε από αυτέ. Σύμφωνα με το Προεδρείο των Παραγωγών, τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση με την εφαρμογή των ταμιακών μηχανών αποτέλεσαν αιτία για την αποχώρηση παραγωγών από τη λαϊκή είτε λόγω εξόδων είτε λόγω τη δυσκολία εφαρμογή των νέων μέτρων. Τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την αστυνομία στι τουριστικέ περιοχέ τη Τζακίνθου συζητήθηκαν ανάμεσα στον Αντιδήμαρχο Ζακινθίων Παναγιώτη Κολύρη και του εκπροσώπους τη αστυνομία και τη Δημοτική Αστυνομία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια τη συνεδρίασης τη Επιτροπή Τουρισμού, η οποία ωστόσο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψη απαρτία. Μπορεί να μην πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση τη Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου διότι δεν υπήρχε απαρτία, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τα παρευρισκόμενα μέλη να ασχοληθούν με τρέχοντα ζητήματα μπροστά στη θερινή περίοδο, όπω τα μέτρα αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών και όχι μόνο. Εκπρόσωποι τη αστυνομία και τη δημοτική αστυνομία, από κοινού με τον Αντιδήμαρχο Παναγιώτη Κολύρη και άλλου φορεί, καθόρισαν τι αρμοδιότητε των δύο υπηρεσιών για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό του. Παρεμβάσει για την εξασφάλιση τη υδροδότηση του νησιού το καλοκαίρι, αλλά και για την καλύτερη δυνατή λειτουργία τη αποχέτευση, πραγματοποιεί η ΔΕΙΑΣ. Στόχος που έχει τεθεί ω προ την υδροδότηση είναι η εξασφάλιση των περισσότερων δυνατών ποσοτήτων νερού από τι γεωτρήσεις στα βρυσάκια. Όλα τα μέτρα για την καλύτερη δυνατή ίδρυυση και αποχέτευση στο νησί λαμβάνει η ΔΕΙΑΣ μπροστά και στη θερινή περίοδο, όπω αναφέρει ο πρόεδρο τη Παναγιώτη Αβράμη. Ο κ. Αβράμη αναφέρθηκε στι παρεμβάσει, τα αντιλιοστάσια και το δίκτυο τη αποχέτευση, ενώ σε ό,τι αφορά την ίδρυυση, στάθηκε στι προσπάθειε που γίνονται από τη διοίκηση τη επιχείρηση να λειτουργήσουν οι γεωτρήσει στα βρυσάκια και να αξιοποιηθούν όλε, προκειμένου να αυξηθούν οι διοχετευόμενε ποσότητε νερού στο δίκτυο. Τα παράπονά τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξέφρασαν στην κάμερα της Αεροζήτα με την ευκαιρία της διαδικασίας συμπλήρωσης των ατομικών τους δικαιωμάτων αρκετοί αγρότες. Οι περισσότεροι τονίζουν ότι δεν υπάρχει πλέον μέλλον για την αγροτιά. Με αρκετά γρήγορου ρυθμού προχωράει η διαδικασία ενεργοποίηση των ατομικών δικαιωμάτων των παραγωγών στι εγκαταστάσει τη Ένωση στο Λικούδι, ωστόσο, όπω τονίζουν στην πλειοψηφία του οι παραγωγοί, κάθε χρόνο είναι αναγκασμένοι να υφίστανται την ίδια διαδικασία με ταλαιπωρία ορισμένε φορέ, την ίδια ώρα που ελάχιστη μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται ω αγρότε. Προσθέτουν δε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και ουσιαστικά αποτρέπουν του νέου να ασχοληθούν με τι καλλιέργειες. Κάλεσμα στους νέους να εγγραφούν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων που απευθύνεται σε όσους είναι από 13 έως 30 ετών και στους οποίους παρέχονται μια σειρά εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, απευθύνεται η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων προωθεί η Γενική Γραμματεία Νέα Γενιά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Κάρτα Νέων. Πρόκειται για εργαλείο που κάθε νέο από 13 ω 30 ετών μπορεί να αποκτήσει με αίτησή του στο διαδίκτυο. Στοιχίζει 10 ευρώ και μπορεί να ανανεώνεται κάθε χρόνο. Ενώ με τη χρήση τη κάρτα παρέχονται εκπτώσει σε μια σειρά υπηρεσίε και προϊόντα στην Ελλάδα και σε 40 χώρε. Πρόσκληση στους μαθητές να συμμετέχουν στις δράσεις του μαθητικού φεστιβάλ που θα διοργανώσει στις 18 Ιουνίου απευθύνει η ΚΝΕ. Στο φεστιβάλ που έχει θέμα το ρόλο του σχολείου στο σοσιαλισμό σε αντιδιαστολή με τον καπιταλισμό θα παρουσιαστούν και καλλιτεχνικές δράσεις από τους νέους της οργάνωσης. Μαθητικό φεστιβάλ με θέμα Ο ρόλο του σχολείου στο σοσιαλισμό σε αντιδιαστολή με τον καπιταλισμό διοργανώνει στι 18 Ιουνίου η ΚΝΕ, καλώντα του μαθητέ να δηλώσουν συμμετοχή αναπτύσσοντα ταυτόχρονα τα ενδιαφέροντά του στη μουσική, τη ζωγραφική και αλλού. Ταυτόχρονα, η οργάνωση προετοιμάζεται για το 37ο φεστιβάλ τη, που θα πραγματοποιηθεί και φέτο, ενώ απευθύνει κάλεσμα μαζική συμμετοχή στην απεργία τη 11η Μάη και συγκεντρώσει που διοργανώνουν το Πάμι, η Πασί, η Πασεβέ, η πασεβε η και το Μά. Με θέμα ο εθελοντισμό είναι πολιτισμό θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο το συνέδριο τη Πανελλήνιας Ένωση Πολιτιστικών Κέντρων των Εργαζομένων του ΟΤΕ. Το συνέδριο θα ξεκινήσει στι 26 Μάη και θα ολοκληρωθεί στι 29. Στη Ζάκηθο από τι 26 έω τι 29 Μάη θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Συνέδριο των Πολιτιστικών Κέντρων των Εργαζόμενων του ΟΤΕ, στο οποίο θα συμμετέχουν αντιπροσωπείε εργαζόμενων από όλε τι περιοχέ τη χώρα και τη Κύπρου. Θέμα του συνεδρίου είναι ο εθελοντισμό, είναι πολιτισμό και στα πλαίσια των δράσεων που θα αναπτυχθούν είναι και η βράβευση εθελοντικών ομάδων και ατόμων με προσφορά στη Ζάκηθο και όχι μόνο. Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται το δελτίο μα. Αμέσω μετά η εκπομπή Διαδρομέ με το Πομόνη, κάνει ένα στον Οδάς. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 τα μεσάνυχτα. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ.